Στι κάλπε προσέρχονται τη Δευτέρα 17 Ιουνίου από τι 10 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα η εκπαιδευτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου καθώ και εκπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Η Συλλογική Εκπαιδευτικών, μια νέα ανεξάρτητη κίνηση, η οποία πέρα από κόμματα και κομματικέ ταμπέλε δίνει έμφαση στι κοινέ δράσει όπω τονίζουν μιλώντα στον Έολο, δύο τη, η Χριστίνα Βογιάνη και ο Δημήτρη Είμαστε λοιπόν μια καινούρια ομάδα στο... που θα κατεβαίνουμε πρώτη φορά μάλλον στις εκλογές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εννοούμε στη... τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δουλεύουν στα δημοτικά σχολεία και στην υπηγωγία είτε είναι δάσκαλοι την υπηγωγή, στην και τους εκπαιδευτικούς ειδικότητε. Ονομαζόμαστε Συλλογή Εκπαιδευτικών ε... και το όνομα της ομάδας μας δηλώνει και την, το λόγο που συσταθήκαμε και τολμάμε να κατεβούμε είναι το όνειρό μα. Μαζευτήκαμε μια ομάδα ατόμων, οι οποίοι ε, βλέπουμε ότι όλα τα προβλήματα, τόσο στον κλάδο αλλά και γενικά στην κοινωνία, δεν μπορούν να λυθούν αν δεν δρούμε συλλογικά. Δεν δρούμε συλλογικά και χωρί ε, κομματικέ ταμπέλε και ταυτότητε. Σαφώ και έχουμε και θέσει, έχουμε και πολιτικέ θέσει, έχουμε θέσει για όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου. Αλλά τι θέσει μα αυτέ δεν θα τι καθορίσει κανένα πάνω από εμά, θα τι καθορίσουμε εμεί οι ίδιοι. Η ομάδα μα αποτελείται από 21 εκπαιδευτικού, αναπληρωτέ, ειδικοτήτων, φυσική αγωγή, μουσικού. Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται, έχουμε πάρα πολλού δασκάλου στο ψηφοδέλτιο. Ε, τώρα όλοι έχουμε ένα κοινό όραμα για την εκπαίδευση. Προφανώς όλοι ανησυχούμε για το μέλλον της εκπαίδευσης α, και την α, στάση της κυβέρνησης που υπάρχει κυρίως στην κατηγοριοποίηση των α, σχολείων. Ε, προφανώς α, υπάρχει και το, η 23 η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ η οποία θα γίνει στο τέλος του μήνα ε, και θα καλούμαστε να ψηφίσουμε η εκπαίδευτική και για την Γενική Συνέλευση. Τώρα, θα πω λίγα πράγματα για τη συλλογική εκπαιδευτικών. Να πω ότι αποτελούμε στα πράγματα που έχουμε, σαν, ε, έχουμε αποποιηθεί κάθε πολιτική ταυτότητα. Ε, προσπαθούμε όλοι συλλογικά να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα βασίζεται στις δράσεις, όπου δράσεις για τους εκπαιδευτικούς και από τους εκπαιδευτικούς ε, με άνοιγμα στην κοινωνία δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια από το ΔΣ του ΣΕΠ ε, οπότε, με κοινό όραμα αυτή τη λογική των δράσεων και τη συνύπαρξη, τη συλλογική συνύπαρξη, έχουμε δημιουργήσει τη Συλλογική Εκπαιδευτικών και στι 17 του Ιούνιου, τη Δευτέρα λοιπόν, από τι 10, α, τις 10 η ώρα μέχρι τι 6 η ώρα το απόγευμα, ε, καλούμαστε να ψηφίσουμε το νέο ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λέσβου. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Λέσβου, όπω γενικά ένα Σύλλογο Εκπαιδευτικών, τι ρόλο έχει και ποια είναι η δύναμή του. Τι μπορεί δηλαδή να καταφέρει ένα σύλλογο εκπαιδευτικό. Σαφώ και είναι συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, ε, η... όλοι οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όλα τα θέματα τα οποία ασχολούν τον κλάδο, την, τα σχολεία, το, την προσωπική του τέλο πάντων εξέλιξη, ανέλιξη και στάση, ε, δεν μπορεί να γίνει πέρα από τα συνδικαστικά όργανα, σε κάθε τομέα ισχύει αυτό. Αλλά πέρα από αυτό ο Σύλλογο έχει στο καταστατικό του και άλλου στόχου και, και σκοπού. Έχει την, το να είναι δίπλα στου εκπαιδευτικού, το να κάνει πολιτιστικέ εκδηλώσει, το να βγάζει κάποια έντυπα, να ενημερώνει τον κόσμο, να είναι ουσιαστικά ε, να προωθεί το θεσμό του δασκάλου και την παιδαγωγικότητα του επαγγέλματό μα. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι ε, ένα από του λόγου που μα έκανε να μαζευτούμε και να βγούμε ε, κατεβούμε στο εκλογές του Συλλόγου, αν και ο, πρωταρχικό πρωταρχικός μας στόχος ε, είναι το να είμαστε μια ομάδα η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, είτε, είμαστε στο, ε, είτε όχι, να είμαστε μια ομάδα η οποία θα έχει θέσεις, θα έχει παρουσία στην ε, κοινωνία και στα δρόμενα εδώ, ε, είναι ότι φτάνει, ε, είναι λίγο κουραστικό το να λέμε πάντα ότι φταίει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση τέλο πάντων κάποιες, κάποιοι άλλοι πάνω από εμά για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο. Φταίμε και εμείς. Ε, χρειάζεται να, να δείξουμε στην κοινωνία ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί κάνουμε πράγματα, γιατί. Ε, πρέπει να ανοίξει το σχολείο και να δουν ότι το σχολείο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το σχολείο, όντω, ο εκπαιδευτικό βάλετε πανταχώθεν τις τι μέρε μα. Αλλά ο εκπαιδευτικό έχει και τσαγανό, έχει και πίστη. Ε, αγαπάει το παιδί και θέλει να δουλεύει για τη δουλειά του. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό, πιστέψτε με. Θέλουμε λοιπόν να βγούμε προ τα έξω, να κάνουμε πράγματα, mm. να ανοίξουμε το σχολείο και να πούμε: Είμαστε εδώ! Να κερδίσουμε ξανά τη χαμένη εκτίμηση που έχουμε στην κοινωνία. Η που υπάρχει στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών είναι τεράστια. Η αποχή ήταν τεράστια και την προηγούμενη φορά που προσπάθησαν να γίνουν ηλεκτρονικές οι εκλογές. Ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα θα, υπάρχουν, θα υπάρξει ένα μήνυμα το οποίο δεν θα είναι το ίδιο με τις ευρωεκλογέ. Προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι ε, θέλουμε εμείς σαν συλλογική εκπαιδευτικών να θέσουμε στόχους, να θέσουμε στόχους για δράσεις να προσπαθήσουμε να έχουμε τη χαρά της δημιουργικότητας και να συνεχίσουμε το παιδαγωγικό μας έργο χωρίς αυτή τη στήρα συνδικαλιστική πορεία που έχουν όλες τι παρατάξεις όλα αυτά τα χρόνια να σταματήσει αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε συλλογικά να δημιουργήσουμε ένα όμορφο κλίμα και για τους εκπαιδευτικούς και από τους εκπαιδευτικούς προς την κοινωνία.